Αυξάνονται οι νοσηλίες στο νοσοκομείο Σερών. Συγκεκριμένα, σήμερα νοσηλεύονται 19 ασθενείς με κορονοϊό, ενώ χθες διασωληνώθηκε 57χρονο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι διασωληνωμένοι συνολικά είναι 4, 2 εκ των οποίων προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων, 93χρονη μετά από 10 μέρες νοσηλείας έλαβε τελικά εξιτήριο. Ήταν ότι χθες δυστυχώς διασωληνώσαμε έναν 57χρονο. Μετά από 4-5 μέρες νοσηλείας δεν πήγαινε καλά και διασωληνώθηκε. Πόσους έχουμε σήμερα δηλαδή νοσηλευόμενους? Σήμερα ξεκινάμε με 19 ασθενείς. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και μία σημερινή τώρα το πρωί εισαγωγή 90 χρονών. Ναι. Και 3 εξιτήρια που κάναμε σήμερα. Συνολικά αυτοί που υπάρχουν τώρα είναι 19. 19. Στην εντατική? Στην εντατική έχουμε 4. 4. Οι 2 είναι δική μας, από εμάς πήγανε στην εντατική, 62 και 57 χρονών διασωληνώθηκαν. Ναι, συλλογικές μου λέτε είπα, τώρα. Ναι. Και είχαμε και 2 μεταγραφές από Θεσσαλονίκη. Μας στείλανε χθες από τη Θεσσαλονίκη 2 διασωληνωμένους. Μας τους φέραν διασωληνωμένους. Και η Θεσσαλονίκη είναι γιατί αυτό? Ναι. Έχουν γεμίσει οι εντατικές κάτω, κρατούν κάποια κρεβάτια για κάτι χειρότερο? Συνήθως εμείς στέλναμε, όχι η Θεσσαλονίκη σε εμάς. Ναι, δεν ξέρω κυρία Μωραΐδη, αυτό γίνεται μέσω ΕΚΕΠΗ, του Συντονιστικού Οργάνου Βόρειο Ελλάδος. Κάναμε εξιτήριο χθες σε μία συντοπίτησά μας 93 ετών. Τι λέτε, η οποία μπράβο, με τη βοήθεια του Θεού και τη δικιά μας βέβαια, τα κατάφερε και χθες πήρε το εξιτήριό της. Μετά από πόσο καιρό νοσηλείας, κύριε Καλλινικίδη? Περίπου 10 μέρες. Και γρήγορα, μπράβο. Ναι. Δεν ήταν διασωληνωμένη. Όχι. Ποσοστό άνω του 90% αγγίζουν οι γιατροί που έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με τον κύριο Καλλινικίδη στο νοσοκομείο Σερών, ενώ το εμβολιασμένο νοσηλευτικό προσωπικό φτάνει περίπου στο 45-50%. Το ποσοστό των εμβολιασμένων γιατρών του νοσοκομείου μας είναι πάνω από 90%. Πάνω στο δικό μας που ξέρω είναι πάνω από 90% και κοντά στο 45-50% είναι το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.